Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον Γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη? Βέβαια, τον σέβομαι και τον αγαπώ όσο δεν μπορεί να πει κανείς. Τον ζήσαμε από τα νεανικά μας χρόνια, διότι ήταν τότε ασκητής μόνος του σε ένα μοναστηράκι στην πατρίδα μου τη Σαλαμίνα, στον Άγιο Νικόλαο στα Λεμόνια, και το επισκεπτόμαστε συχνά. Μας έδινε αγαθές συμβουλές, αλλά προπάντων και μετά όσες φορές πήγαμε το ποίμνιό μου από τη Σαλαμίνα με ανθρώπους από τη Σαλαμίνα προσκυνητές στον Άγιο Νεκτάριο, είχε ανέκφραστη αγάπη και έλεγε σε όλους ένα καλό λόγο, και τον θυμάμαι με πολύ αγαθή ανάμνηση και τον αγαπώ πάρα πολύ, και με την πρώτη ευκαιρία θα πάω να τον δω από κοντά να αποχαιρετιστούμε. Είναι άνθρωπος του Θεού πραγματικά, αγάπησε τόσο πολύ τον Άγιο Νεκτάριο που είναι συγκινητική αυτή η αγάπη, και βέβαια κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο θα ήταν αυτό που τον έκανε να αγαπήσει τόσο πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί βλέπουμε τις δωρεές του Αγίου Νεκταρίου πλούσιες στο πρόσωπό του. Να έχει κάνει τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι και να σειραίουν εκεί πλήθη πιστών. Και βέβαια πηγαίνουν και πάρα πολλοί από το δικό μας το λαό του Θεού τον Άγιο, από την Λάρισα. Ο καλλιεργημένος λαός μας αγαπάει τον Άγιο Νεκτάριο, πηγαίνει και στην Αίγινα, αλλά πηγαίνει και στον Πατέρα Νεκτάριο για να πάρει και τη δική του ευχή, και θα ήθελα να του διαμηνήσω έτσι με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη ότι τον αγαπώ πάρα πολύ, τον εσέβομαι, τον θεωρώ σαν τρυφερό και αγαθό πατέρα, ο οποίος αφήνει πίσω του αγαθά ίχνη, και ευχόμαστε ο Κύριος να τον έχει καλά, ώστε να επιτελεί αυτό το θείο έργο το οποίο επιτελεί και το οποίο του ενέπνευσε το Πανάγιο Πνεύμα.